Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στο μεταλλείο Μιτσερού. Το ενδεχόμενο να εντοπιστεί και η εξάχρονη κόρη της Μαρί Ρόου στην περιοχή προκαλεί συγκλονισμό. Η αγωνία κορυφώνεται αφού οι αρχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό εξακολουθούν να αναζητούν το εξάχρονο κοριτσάκι. Με το πρώτο φως της ημέρας στη σκηνή, η οποία ήταν αποκλεισμένη από χθες το απόγευμα, έφθασαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έκαναν μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης. Η ώρα είναι μία. Εδώ και περίπου 1:30 υπάρχει έντονη κινητικότητα των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην σκηνή. Έχουν ρίξει εντός του φρεατίου ειδικές κάμερες ενώ επεξεργάζονται το υλικό. Η στάθμη του νερού στο φρεάτιο που είναι υψηλή αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν γαλαρίες καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των αρχών. Αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα ασφαλές σχέδιο δράσης. Στόχος τους είναι να καταρριχηθούν εντός του φρεατίου που έχει βάθος 130 μέτρων. Δεν είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει, θεωρώ, εντός της ημέρας. Γιατί προκύπτουν θέματα, γι' αυτό έχω πει και προηγουμένως ότι θα υπάρξει σχεδιασμός, προκύπτουν θέματα ασφαλείας. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια πολύ προσεκτική δουλειά, έτσι ώστε να γίνουν οι έρευνες στο συγκεκριμένο σημείο, έχοντας υπόψη τα δεδομένα που υπάρχουν, το βάθος και τα υπόλοιπα. Η κριτική ομάδα της υπόθεσης ενισχύεται μετά από εντολή του αρχηγού της αστυνομίας, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση επεκτείνονται και στο εξωτερικό. Κλειδί για την πορεία των ερευνών αποτελεί ο φάκελος που σχημάτισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας μετά την καταγγελία εξαφάνισης μητέρας και κόρης, και ο οποίος έχει ήδη διαβιβαστεί στους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας. Περιλαμβάνει αρκετά σημαντικά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τις έρευνες από πλευράς των ανακριτών, τις περαιτέρω έρευνες που γίνονται, με τη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα του περιβάλλοντος, και δεν θα αφαιθεί οτιδήποτε το οποίο να μην εξεταστεί. Οι έρευνες των ανακριτών στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.